Μανιάτης. Καλή παλιά για τον Αραβίδη. Ο Αραβίδης φεύγει, θέλει να γυρίσει το κουτουλάκι. Αυτός από κοντά 0-1 ο Πανιώνιος. Δοκιμάζει από εκεί στα δίκτυα. 1-0 ο Πανιώνιος. Δείτε ξανά. Η μπάλα στο δεξί του πόδι. Ευνηδιάστηκε ο Βεντενίκα. Πουλός τώρα για τον Πανιώνιο. Με μία εισέντρα εκεί που ο Τοχρούγλου βγαίνει. Διώχνει, κουδουλάκι στο σουτ. Η μπάλα στα δίκτυα. Η ισοφάριση για τον Πανιώνιο ανεπάντεχα με τον Φανούρη Κουδουλάκη. Απαρηγόρητος ο Θοδωρής Αγοράκης πήγε να διώξει. Μετά την λάθος εκτίμηση του Κυριάκου το Κούρογλου, στο 44 Πανιώνιος ισοφαρίζει στο γήπεδο της Τούμπας. Καβίδης. Ο Κουδουλάκης γυρίζει, καταπληκτικό γκολ. Απίθανο γκολ. Γυρίζει ο κλεισμένος από τον Διαμαντίδη Αραβίδης. Και ο Γουντουλάκης θα νικήσει στο Ναμπάρι. Δυνατό μακρινό σουτ. Κάνει την μπάλα ο Σιντιμπέ και ο Γουντουλάκης από κοντά. Εκτέλεση φάουλ με τον Μπρέσκα για τον Πανιώνιο. Ο Λουρέντσο στην πορεία της μπάλας, ο Γουντουλάκης. Ο Μπρέσκα τελικά πλασαριστά για τον Πλέτς που βγαίνει από αριστερά. Το πλασέ από τον Γουντουλάκη. Το 1-1 για τον Πανιώνιο. Κόντρας ο Κουντουλάκης offside, λέει ο βοηθός. Ο Κοτογιαννίδης δείχνει σέντρα. 1-0 ο Πανιώνιος με τον γκολ του Φανούρη Κουντουλάκη. Ούτως ή άλλως να έχει δίκιο, πήρε πάνω του τη φάση ο Κοτογιαννίδης. Πάνω που ο Λίνεν διαμαρτυρόταν, όπως και η αναπληρωματική του Πανιωνίου. 1-0 στη Νέα Σμύρνη με το έξοχο πλασέ. Γυρνάει πάρα πολύ πίσω ο επιθετικός Πανιωνίου. Εδώ ο Κουντουλάκης, δεν υπάρχει offside. Περνάει και το σιφάκι, φεύγει πλάγια. Το πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα, 0-1 ο Πανιώνιος στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης. Ευνηδιάζει η ομάδα της Νέας Μύρνης και ανοίγει το σκόρ με το Φανούρη Γουντουλάκη. Εδώ ο Γουντουλάκης αποφεύγει με ωραία προσπάθεια το σιφάκι, ο οποίος δεν το κρατάει βεβαίως. Θα ήταν πέναλτι εκεί. Και ο Γουντουλάκης με το αριστερό στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Φέλταρεν Γουντουλάκης avslutar på ett fantastiskt sätt. 1-0 Πανιώνιος, tungt, mycket tungt att få ett mål emot sig i det skedet av matchen. Andra halvlek blir en anstormning mot det grekiska. Fernandes. Εκπληκτικός ρυθμός πλέον. Ο Σκούφαλης. Ο Fernandes τα κουνάκι. Ο Τσιμπούρ θέλει να πλασάρει. Το σουτ γκολ. Ο Γουντουλάκης 3-2. Εκπληκτική ανατροπή ο Πανιώνιος στη Νέα Σμύρνη. Υφλή απομάκρυνση της μπάλας από τον Αβραάμ Παπαδόπουλο. Πολύ ωραίο γκολ. Για τον Πανιώνιο από τον Φανούρη Γουντουλάκη, πάρα πολύ ωραίο το τελείωμα. Γουντουλάκη στη γωνία του Νικοπολίδη που δέχεται το δεύτερο γκολ. Γουντουλάκης, Μάκος. Δεν είναι offside ο Γουντουλάκης και είναι μεγάλη ευκαιρία για το 4-3. Η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα, 4-3. Ανοιχτό παιχνίδι, νομίζω ότι προμηνύεται πολύ καλό θέαμα. Αμέσως ο Πανιώνιος για να πατήσει κουμπορτζή που δεν μπορεί. Το γκολ 1-1 από το Φανούρη Γουντουλάκη. Καταπληκτικό. Τον ταμπίζα μπροστά του Ριέρα, προσποιείται, βγάζει στον κουμπορτζή, γυρίζει αυτό το σουτ στα σώματα. Ο Γουντουλάκης στο πλασέ, γκολ για τον Πανιώνιο. 1-0 για τους φιλοξενούμενους. Ριέρα. Φεύγει ο κουμπορτζή, πάει το τεχνητό offside. Ευκαιρία εδώ για το 2-0 για τον Πανιώνιο. Η μπαλιά για τον Γουντουλάκη. 2-0 για τους Νέους Μυρνιώτες. Χέρι προς την μπάλα. Για να πάει να την κόψει. Και στο 40, καταπληκτική πάσα από τον Κούγκετ στον Κουμορτζή. Αυτός άφησε για τον Γουντουλάκη, ο οποίος εκτέλεσε για να ανοίξει το σκορ στο ΟΑΚΑ. Να πιέσουν εδώ οι Τάνς, κάνει λάθος. Να, η φάση με τον γκολ για τον Πανιώνιο από τον Γουντουλάκη. Κοιτάξτε ξανά την προσπάθεια του Κοντοέ που περνάει από τρεις παίκτες. Συνεργάζεται με τον Σβέρκος, κάνει το σουτ, επενεύει ο Μιχαηλίδης. Και ο Γουντουλάκης. Ένα ακόμη γύρισμα από τον Εστογιανόφ στο Γουντουλάκη, 0-3. Και τώρα χειροκροτούν όλοι στο γήπεδο της Κέρκυρας. Αυτός πέρασε ανάμεσα από δύο αντιπάλους. Η πάσα του για τον Σκέμπρη είναι πολύ καλή. Ο Φορμίκα μπαίνει στη φάση ο Γουντουλάκης. 2-0 ο Πανιώνιος. 1-1 με σκόρερ το Γουντουλάκη. Σάμαρης προς την εστία, η μπάλα χάνει τη φάση ο Κυριακίδης και ο Γουδουλάκης στο 79 κάνει το 2-1. Θα
απέναντι από τον Ιτάλς. Στα δίχτυα 2-2, τρίτο γκολ του Γκουντουλάκη στο πρωτάθλημα.